갑자기 시작하고 이렇게 있는 거 같거든. 오케이. Όταν ήρθα στην Πάφον, τώρα λεπτό. Βλέπει έναν ή ο. Α, εντάξει. Λες, όταν ήρθα. Δύο στα ήρθα Αριστίδη. Κύριε Αριστίδη, καλησπέρα σας. Να σας συστήσω στην Ελλάδα. Ε, και δεν ξέρω. Πάντα έδωξε τη φάνηση στην Πάφον. Τι τον έφερα τον εγώ, Δακέρα. Πάντρεψε σου ήρθα στο Δακέρα. Αν δεν πήρα, ξαφώ, δεν πήρα Δακέρα, γιατί να σηκάσουν. Η αναγκαιότητα τώρα. Είμαστε οι παλιοί, είμαστε συνδεδεμένοι. Πολλά συνδεδεμένοι. Είμαστε συμφοιτητές στο Πανεπιστήμιο, να κάνουμε εντυπωσιακές. Αγαπούσε ένα μέσα στον άλλο. Ωραία. Να σας πω, τότε ήταν μια εποχή που στην Εμεσόνε... Δεν είχε παιδιά. Τρεις έκαναμε τους παιδιά τους. Όχι. Οι δύο τους έκαναν, ένα ήταν. Ένας ήταν, οι άλλοι δύο ήταν εμπειρικοί. Έκαναν εμπειρικοί. Λοιπόν, την αφορά με θεωρώσεις, είπες παιδιά, να λέμε καλά, για να δουλειά να κάνει τώρα για δύο μπροστά. Τα πειράζει, βάρτε τα λεπτά. Νομίζω... Ε, έμειναν ικανοποιημένοι. Πού είναι οι αλληλεγγύοι, δεν ξέρω. Ήρθατε να δεν πλήρωσαν τους όρους. Πώς θέλετε να τιμήσετε τους ατίμητους ή τους άτιμους. Ατίμητους. Δηλαδή, ατίμος είναι αυτός που δεν έχει τιμή, δηλαδή που είναι πολύ ακριβός. Δεν είναι αυτός που δεν έχει, που δεν είναι έντιμος. Τι είναι τώρα, τι είναι. Μας κάνουν τώρα. Στα λατινικά λέγεται ante mortem present. Προθανάτιο δώρο. Προθανάτιο δώρο. Παντού ισχύει από την πρώτη στιγμή που γεννηθούμε. Σίγουρα, αλλά τότε ζήσουμε την αμφιβολία, την ελπίδα, την αναμονή, αλλά όλα αυτά έχουν μειωθεί τώρα. Αυτή είναι η διαφορά μας. Κάποτε ήσαν αναπτερωμένα, τώρα είναι ξεπουπουλιασμένα. Λοιπόν, ήταν σαν να μιλάς ότι ήθελε κάτι. Δηλαδή, αν ανακάλυψε ποιότητα, είναι τον εαυτό σου τώρα. Ζωγράφος. Ζωγράφος, μα ξέρεις τι ζωγραφική. Αν είσαι ένα μπράβο, αν είσαι ένα μπράβο, εμείς σου ήταν ζωγραφική. Πόσο και μέσα. Πόσο και μέσα που είσαι αυτοδίδακτος ήταν. Έχει 6-7 μήνες. Δηλαδή έχουμε μελάνε ακόμα. Εγώ και θα ζωγραφίσουμε λίγο. Και λέω μου ότι είμαι αρκετά καλός. Λέω φανταστείτε με τα 20 χρόνια ακόμα τι θα είμαι. Αλφα Σύνδε, το παρουσιακό κάθε Κυριακή δωρεάν με την αλήθεια.
Σε αυτό το τέλος, Δημήτρης Παπαπέτρου, ο πληθωρικός μαρτύρας με τις δημιουργίες παιδιά σε μια αποκλειστική συνέντευξη. Του χρονίου τα παιδιά πριν πεινάσουν τα βήματα. Συνταγές για τις λιχουδιές των εορτών και γλυκά. Τα βήματα εκείνων που γράφουν δεν απαραίτητα συλλογές. Πάμε την αλήθεια δόλου. Αλλά είναι παιδιά την εταιρεία να την εκδώσει. Και να μπει σε κάθε παιδί ακρογκύρια από μία λίρα να ξεφλίζουμε τα έξοδα της εκδοσίας. Σωστά, σωστά, σωστά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Εγώ Αμερίκο. Παρόλο ότι ξεκινήσαμε έτσι ώρα. Ο στόχος βασικά είναι να κάνουμε μια ταινία μας να προεδείξουμε την κάτι στο εκδήλωση που θα γίνει. Και θα δούμε ανθρώπους όπως εσάς που ξεκινήσαμε την περιατρική πριν 30 χρόνια. Θα μας πείτε εμπειρίες σας και λοιπά, ιστορίες, να θυμηθούμε κάποιες ιστορίες. Θα σας κάνω κάποιες ερωτήσεις απλώς για να σας βοηθώ να θυμάστε. Συγγνώμη που σε διακόπτω, Μιχάλη μου. Απλά η παρουσία σας είναι απαραίτητη. Είναι αλήθεια δωρεάν. Τα πολλά για σας. Λέει, είναι έμμεσος τρόπος να σε θέσουν εκτός σκηνής. Συμφωνείς? Έγραψα το εδώ. Ποιο? Ότι προτιμάτε να μην την έχετε τη γυναίκα σας, θα το παρουσιάσουμε αύριο στο φίλμα. Μα έχει το άλλο για να μην με δει όταν με θέτουν εκτός σκηνής. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον κύριο Μιχαηλίδη. Κύριος Μιχαηλίδη. Από την Πάφο. Μάλιστα. Πέστε μας, όταν ξεκινήσατε... Όταν ξεκινούσατε πριν περίπου 30 χρόνια στην Πάφο, ξεκινούσατε τον θεατρό ενός νέου ανθρώπου κλπ. Νέου επιστήμονα. Άρα ξεκινούσατε ξανά. Αν πηγαίνατε πίσω 30 χρόνια, θα ξαναεκάμετε την παιδιατρική. Ναι, οπωσδήποτε. Με διπλάσιο ενθουσιασμό μου είχε μπει κάποτε. Διότι πιστεύω τότε όταν πρώτο ήρθα, η ιατρική και ειδικά η παιδιατρική πιστεύω ότι ήταν υποτυπώδης και πιστεύω ότι βάλαμε κι εμείς ένα χαλικάκι για να ανέβει σήμερα η ειδικότητα μας. Θυμάμαι, εγώ ξεκίνησα από το νοσοκομείο της Πάφου. Πήγα στη δημόσια υπηρεσία όταν ήρθα, δεν διορίστηκα στην παιδιατρικό τμήμα της Πάφου. Αρχίατρος τότε, διευθυντής των υπηρεσιών ήταν ο Μακαρίτης ο Πάνος. Αλφα Συν, το πολυσέλιδο περιοδικό, κάθε Κυριακή, δωρεάν με την αλήθεια. Πρέπει να παρουσιαστεί στο νοσοκομείο της Λευκοσίας για να πάρεις εμπειρίες πώς δουλεύουν με στην Κύπρο τα νοσοκομεία. Παρουσιάστηκα προμαγιά στον κύριο Χατζημεράν, του λέω αυτό και αυτό, δεν ξέρω το νόμο. Κάναμε μία επίσκεψη. Ήταν έμενε εικονόμη. Κάμε πρόβα. Στον εσωτερικό ασθενό, κάναμε εξωτερικά ιατρία, εν πάση περιπτώσει είδα πώς θα... Την επόμενη κατά μεσημέρι μου λέει ο Χατζημεράς, τι ζητάς εδώ, μου λέει, γιατί, γρήγορα για την Πάφο, μου λέει, πήγαινε στο γιο σου. Πραγματικά παρούσα. Έφυγα εγώ το απόγευμα, πήγα στην Πάφο, την επόμενη παρουσιάστηκα στο νοσοκομείο της Πάφο, στον επαρχιακό, με ξενάγησε ένα στόχο. Πρέπει να κάνει και εδώ εκεί. Έλα, τι είναι εκεί, παιδί. Έλα, εντάξει, πες. Έτσι είδαμε όμορφη. Έλα, πας στην Κίτρινα, να σε βέβαια όμορφη. Ένα λεπτό, κύριε Μιχαλίδη. Είπες στα Ζωγατζουμινάς, πιέναμε στο σπίτι. Στο χωριό σου που λέει, πήρε στην Πάφο που λέει. Ένα λεπτό, σας παρακαλώ, μια ησυχία. Εγώ ναι, ακούγαμε λίγο. Ναι. Πάμε. Φαίνεται ότι ο κύριος Χατζημεράς είχε επικοινωνήσει με τις υπηρεσίες και του λέει ότι εντάξει, του λέει, ας με πάει στην Πάφο. Παρουσιάστηκα εγώ την άλλη μέρα στο νοσοκομείο της Πάφου, με ξεναγήσα. Στο παλιό νοσοκομείο, τότε τώρα έχει κατεδαφιστεί. Υπήρχε μόνο ένας μοναδικός όροφος, ο οποίος ήταν ένας μεγάλος θάλαμος και δύο δωμάτια το δίκλινα και το γραφείο γιατρού εκεί. Εκεί υπήρχαν μόνο τα στρώματα και τα κρεβάτια τυλιγμένα πάνω χρησιμοποιήθηκαν. Περιμένα τον παιδίατρο. Την επόμενη με ρώτησε ο επαρχιακός, μου λέει τι ηλικία να εξετάζεις εσύ. Του λέω από 15 χρονών και κάτω, έδωσε με εντολές, την βαστισάνη καλά, μην ξέρω, ξεκινήσαν παιδιατρική της στο νοσοκομείο της Πάφου.
Μεγάλες δυσκολίες. Εγώ είχα διαπιστώσει εκεί ελλείψη του φαρμάκου. Μιλάς για μισοδρομία, μιλάς για μετά Χριστό. Διότι ο Αργελού άρχισε προ Χριστό. Ήταν περιορισμένα τα φάρμακα και ο κύριος Αργυρίου θα τα θυμίζετε. Το νοσοκομείο συνθετικές πενικυλίνες, ευρέως φάσματος, αντιβιωτικά κλπ. Δεν διέθεται. Ξεκίνησα εγώ. Οπότε ζήτησα να μου δώσουν συνορισμένα φάρμακα βιβλίο για τα παιδιά. Μου είπαν να καταστήσω έναν κατάλογο. Πραγματικά έστειλα έναν κατάλογο. Εγώ μου στείλαν μερικά φάρμακα και όχι από όλα. Και προσπαθούσαμε αυτά να τα βολέψουμε. Τι είναι αυτό που σας κάνει και μου λέτε ότι δεν θα ξαναακολουθούσατε την ίδια, την ίδια δουλειά του ίδιου επάγγελμα. Θα ακολουθούσατε. Ναι. Τι είναι αυτό που σας εγώ πιστεύω, κάνει και το λέτε αυτό το πράγμα. Διότι πιστεύω ότι εγώ βρήκα μια υποτυπώδη κατάσταση στην παιδιατρική της Τυπάφων και συνέβαλα να ανέβει και οι συνάδελφοι σήμερα βρήκαν ένα άλλο παιδί. Και προχωρά και ανεβαίνει το επίπεδο της παιδιατρικής. Τι είναι για εσάς δηλαδή το να είστε παιδίατρος και ειδικά σε δύσκολες περιοχές, σε δύσκολες εποχές. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει ωραίο πράγμα να βοηθήσει τα, και ειδικά τα παιδιά και τους νέους μας και ιδιαίτερα μας πατρίδα. Εμένα προσωπικά που είχα δοθεί άλλες ευκαιρίες να παραμείνω στην Ελλάδα, διευθυντής λιμωδών μου είχαν προταθεί και αρνήθηκα και ότι ήθελα να έρθω στην ιδιαίτερα μου πατρίδα, παρόλο που ξέρω ότι ήταν δύσκολες οι στιγμές, ήταν τότε και οι φασαρίες με τους Τούρκους κλπ. Παρ' όλα αυτά προτιμήσαν την πατρίδα μου να τους βοηθήσουμε. Και οπωσδήποτε χαίρομαι, διότι σήμερα βλέπω την Πάφο να ανεβαίνει και σχεδόν με 30 παιδιά τους. 30 παιδιά τους. Τέλειο.